έχουμε έλεγχο ότι δεν ανακαλύπτει τη αλήθεια. Και μας κουρούσαν τα χαρτιά και μας έλεγαν τι είναι αυτό που ζητούμε και είναι άλλο. Η ουσία είναι ότι ο Ιβουλάνος είχαμε πει ότι έκανε παραπάνω πράγματα με λιγότερα χρήματα. Τι είναι αυτό έχει δείξει, δεν δείξει, δεν ξέρω ποιος κόραψε. Δεν είπαμε τη δικήση και τα πήρε τα πράγματα του και έφυγε. Νομίζω ο όρος ήταν στεναχωρέθηκε από τη συμπεριφορά κάποιου. Γιατί τον θεώρησαν απαταιών. Αυτό είπα. Τι θα πει δείχνεις, δηλαδή τι παίζονται τις οθόνες. Τους κούκλες ποιος δείχνει και αυτούς δεν δείχνει. Δεν είναι θέμα ποιος δείχνει. Εδώ κατηγορήθηκαν κάποιοι ότι κάτι έχει γίνει. Αυτή ήταν η ουσία. Και όπως σωστά ανακαλύψατε εν τέλει, ξάνω φωνάζαμε και ξάνω μιλούσαμε. Η ουσία είναι, είπα, ότι υποβαθμίστηκε ένα πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξαναυπάρχει ένας χώρος πολιτιστικών δρόμων στην πολιτική μας. Κάποιοι θεώρησαν ότι εδώ θα ανακαλύψουν την Αμερική, ζήτησαν εξηγήσεις και αυτό ο άνθρωπος είπε, εντάξει, αφού με θεωρείτε απατριώτη, εγώ θα πάω, θα πάρω αυτά που έχω κάνει τα παραπάνω και θα μείνετε σε αυτά που επιδόσατε. Δεν πήρε, δεν πήρε δημόσια περιουσία και έπρεπε. Καταλάβατε. Επομένως, γι' αυτό σας καλέσαμε σε μια διαδικασία ενημέρωσης από την υπηρεσία και από τον αρμόδιο επιδήμαρχο για να ενημερωθείτε και σας είπα να επισκεφτείτε και τον τόπο εκεί, επισήμως, όχι λοιπά, επισήμως. Να πάτε να δείτε και να μετρήσετε και να καταμετρήσετε. Τι πληρώθηκε. Έτσι, αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Ένα αυτή, αυτό είναι. Εγώ δεν σας είπα να μην πάμε. Εκεί λοιπόν, σε ένα κορέτσι κάποια συμπεριφορά, όπως και ο εργολάβος, ένιωσε άσχημα, γιατί θεωρείται ως απατέρα καταλάβατε τι εικόνα δόθηκε. Όταν σου κουνάνε φύλλα και σου λένε πράγματα, πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό είπα ότι κάποιοι οφείλουν εξηγήσεις στους συλλόγους όπως οι ακρίτες, η κυρία Βαγκίνα ήταν των ακριτών, ο κύριος Ιάνβερτε με επισκέπτηκε και μου ζήτησε οπωσδήποτε πέρυσι έτσι, να λειτουργήσει αυτός ο χώρος και να κάνουμε τα ακρίτια. Επέμενα τον εργολάβο, σε παρακαλώ ολοκλήρωσε, άσχετα δεν υπάρχει, υπάρχει τα κρίματα, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που συντάξουμε. Δηλαδή τόσο περίεργο ήταν αυτό. Πολύ όμορφο. Γιατί ακριβώς κάτι μίλησαν με τέτοιο τρόπο και δεν το είδατε. Αδιάφοροι να λέγω οφείλω έτσι να είμαι συνεπής προς όλους τους πολίτες και να τους ενημερώσουν με καθαρότητα και ειλικρινή τι συμβεί. Ο άνθρωπος είπε και οι υπηρεσίες πλέον ξέρουν τι είναι αυτή. Εγώ θέλω να πάω να δω ότι δεν έχει αυτό το πράγμα που δεν έχει δει. Με καταλάβατε τι συνέβη. Ανασταλώσατε κάποιοι υπηρεσίες, εργολάβους και δημοτική αρχή και δημοτικό συμβούλιο για να θεωρώντας ότι κάτι ανακαλύπτει. Γιατί λίγο παρακαλώ, Μιχάλη, ένας άνθρωπος, είχε διατελέσει δήμαρχος, όχι δήμαρχος. Δεν μπορεί να μην πάει να ενημερωθεί. Ήτανε πολύ εύκολο. Ήτανε πολύ εύκολο. Εγώ τι λέω, κύριε μου, το λέω δημόσια. Γιατί δεν παρακαλώ, εσείς μεταφέρεις τον τρόπο μου. Έχει το όριο δήμαρχος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είναι για σας τώρα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά με τις υπηρεσίες και δεν έγιναν αυτά που πληρώθηκε να έγιναν. Ας ενημερωθεί και σε ερχόταν εδώ. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η κατάσταση για να αποδείξουμε τι το δείχνει. Γι' αυτό λέω ο κ. Αντρεσκόπουλος ευστόχως έχει επισημάνει το ζήτημα και λέει το πολίτη δεν τον ενδιαφέρει οι δικές μας καταστατικές δημοσίες. Τον ενδιαφέρει το θέατρο να έχει τα καθίσματά του. Και εγώ ως δήμαρχος λέω και πάλι ότι το θέατρο θα έχει τα καθίσματά του. Γιατί και τα χρήματα υπάρχουν, απλώς μας καθυστερήσαν οι διαδικασίες που σας είπα με τον νέο νόμο και όλοι αυτοί οι αναστάτωση. Θα είχαμε τελειώσει και θα είχαμε τοποθετηθεί στο καθίσμα. Καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε ζημιά καμιά φορά.
Για το 13 αυτό ότι και τα κρίματα υπήρχαν και το έργο θα τελειώνει. Και όποιος ανέβαλε ή αν έχουν κληρωθεί παραπάνω, θα μπορούσε να πάρει. Μα τι σου λέω, αυτό έλεγα.